Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Αυτό είναι το πρωινό vlog της Πέμπτης. Ναι, Πέμπτη έχουμε σήμερα. Και πρέπει να είναι και 18 μηνός. Το γυρνάω χθες. Το έχω γυρίσει την Τετάρτη 17 του μηνός. Γιατί χρειάζομαι πάλι να βγω εκτός καταφυγίου, εκτός σπιτιού. Έχω κάποιες δουλειές εξωτερικές να κάνω. Και επειδή έχω έμπνευση και επειδή έχω όρεξη, είπα θα φτιάξω το vlog του πρωινού της 5ης 17 Ιουνίου 2020, το οποίο έχει θέμα «Δεν μπορείς να τα έχεις όλα». Φίλε, φίλοι που παρακολουθείς αυτό το βίντεο, είμαι η Θέκλα Πετρίδου, είμαι ψυχολόγος, είμαι συγγραφέας, youtuber και ασχολούμαι πολύ ως ψυχολόγος με τις ερωτικές σχέσεις. Πάρα πολύ όμως. Μιλάμε ότι έχω γράψει 4 βιβλία. Έχω γράψει 4 βιβλία τα οποία αναφέρονται στις ερωτικές σχέσεις. Την ανατομία μιας γυναίκας, το και οι άντρες έχουν ψυχή, το να μείνω ή να φύγω και τον ψυχολογικό πόλεμο, το οποίο έχουν πολύ έντονα στοιχεία για ερωτικές σχέσεις, αλλά και το βιβλίο μου «Χαρούμενη μαμά, χαρούμενα παιδιά» έχει αρκετά θέματα που αφορούν τις ερωτικές σχέσεις μέσα. Και τώρα ετοιμάζομαι να γράψω το επόμενο μου βιβλίο, το οποίο πρέπει να είναι το έκτο κανονικά, ναι, το έκτο, το οποίο έχει αποκλειστικά θέμα τον έρωτα στις μέρες μας. Και αυτή την περίοδο μελετώ και προετοιμάζομαι για να αρχίσω τη συγγραφή αυτού του βιβλίου. Και σε αυτή τη διαδικασία έχω μπει και διαβάζω mail. Έχω πάρα πολλά mail στην αρχαιοθήκη μου, το οποίο έχω λάβει από χιλιάδες ανθρώπους, δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους, για να είμαι πιο ειλικρινή. Όχι δεκάδες, χιλιάδες. Μπορεί να είναι 8.000 άνθρωποι που έχουν στείλει mail, 9.000 άνθρωποι. Μπορεί και περισσότεροι. Μιλάμε για αυτά που έχω σίγουρα φυλαγμένα γύρω στο 8.000 email. Τα οποία εννοείται όσοι μου τα στείλατε, μην έχετε καμία απολύτως έγνοια. Όλα σας τα στοιχεία είναι πολύ εμπιστευτικά. Δεν υπάρχει περίπτωση να δώσω email στη δημοσιότητα ή να δώσω τα στοιχεία του αποστολέα ή την ιστορία του. Αλλά τι έχω καταλάβει διαβάζοντας και διαβάζοντας και διαβάζοντας. Ότι ζούμε στην εποχή που έχει πάρα πολλούς πανέξυπνους, που νομίζουν ότι είναι πανέξυπνοι, που νομίζουν ότι έχουν βρει το νόημα της ζωής τρόπον την. Ζούμε στην εποχή που έχει πάρα πολλούς παρτάκηδες, που τα θέλουν όλα δικά τους, όλα! Και τη γυναίκα τους, και τον άνδρα τους, και την κομμενά τους, και το φλερ τους, και το εξτραδάκι τους, και το σίγουρο, και το άγουρο, και το όριμο. Και τα θέλουν όλα. Και το κυριότερο, συμπεριφέρονται με μία αίσθηση κυριότητος, sense of entitlement. Ψάξτε στο κανάλι να δείτε τα βίντεο, ένα βίντεο έχουμε σίγουρα που έχουμε κάνει με την Βάσο την Πελεγκάρη, που έχει τίτλο sense of entitlement, αίσθηση κυριότητας, που ανεφέρεται στο φαινόμενο των ανθρώπων που νομίζουν ότι είναι ανώτεροι των άλλων και ότι έχουν το δικαίωμα να τα διεκδικούν και να τα παίρνουν όλα. Γιατί έχουμε τέτοιους ανθρώπους στην εποχή μας? Α, γιατί. Επειδή και στην Ελλάδα με τα πολεμικά, μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και μετά τον Εμφύλιο και μετά από όλες εκείνες τις ανακατατάξεις, η αστική τάξη η οποία ξεπήδησε, μεγάλωσε παιδιά τα οποία τα μεγάλωσε με μία νοοτροπία. Εμείς δεν έχουμε περάσει καλά οι γονείς, εμείς έχουμε ταλαιπωρηθεί, εμείς έχουμε βασανιστεί, αλλά εσύ θα έχεις ό,τι καλύτερο μπορώ να σου δώσω. Και πολλοί από αυτούς τους γονείς. Τώρα η Νάντια, η Μηχανιώτη θα σχολιάζει από κάτω. Είμαι σίγουρα μια τακτική συνδρομήτρια στο κανάλι, η οποία λέει, μιλάει για τη γενιά που είναι 70 και άνω, λέει να φεύγει, να φεύγει. Μπορεί να μην κατάφεραν να δώσουν στα παιδιά τους συναισθηματικά και ψυχικά τα πάντα, αλλά τουλάχιστον υλικά και κοινωνικά προσπάθησαν να δώσουν τα πάντα. Και στην Κύπρο, ειδικά μετά την τουρκική εισβολή στην Κύπρο το 1974, γενικά όλη εκείνη την πολύ άσχημη συνθήκη που βιώσαμε στην Κύπρο πριν 46 χρόνια, η επόμενη γενιά, εγώ έχω γεννηθεί το 1975, δηλαδή είμαι καρπός του πολέμου, η επόμενη γενιά που έχουμε γεννηθεί μετά τον πόλεμο, έχουμε μεγαλώσει ή περισσότεροι από γονείς οι οποίοι είχαν μεγαλώσει δύσκολα και οικονομικά και κοινωνικά και συναισθηματικά και μεγάλωναν τα παιδιά τους με μια
πρωτόγονη λαχτάρα να τους δώσουν μια ζωή καλύτερη, καλύτερη από αυτή που είχαν βιώσει ήδη. Και ξαναλέω, και οικονομικά και κοινωνικά και επαγγελματικά και συναισθηματικά και ψυχικά και πνευματικά, όσοι είχαν τις δυνατότητες, γιατί δεν έχουν όλοι τις δυνατότητες να δώσουν μια καλύτερη ζωή πνευματικά, ψυχικά και συναισθηματικά. Και επειδή οι περισσότεροι γονείς που μας έχουν μεγαλώσει δεν είναι καλλιεργημένοι άνθρωποι, δεν είχαν πνευματικότητα και δεν έχουν ακόμη περισσότεροι γονείς. Μιλάω για την πλειονότητα, μιλάω για όλους. Ήταν οι περισσότεροι άνθρωποι οι οποίοι προσπαθούσαν να επιτύχουν κοινωνικά και οικονομικά, δηλαδή να φαίνονται εντάξει, προσπαθούσαν να επιτύχουν σε ένα επίπεδο επιβίωσης και σε ένα επίπεδο κοινωνικής διάκρισης, έχουν δώσει στα παιδιά τους αυτή την νοοτροπία ότι τα πάντα τα μπορείς. Αγόρι μου, κορίτσι μου, τα πάντα τα μπορείς. Είσαι ο βασιλιάς της γης, είσαι βασίλισσα της γης, είσαι ο πρίγκιπας, είσαι πριγκίπισσα και μπορείς να διεκδικήσεις και να λάβεις τα πάντα. Άρα είναι εντάξει να θες κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα, κι άλλα και να λειτουργείς με έναν τρόπο εγωκεντρικό, με έναν τρόπο αρπακτικό, με έναν τρόπο χωρίς ενσυναίσθηση, χωρίς να σκέφτεσαι ποιους ανθρώπους στενοχωρείς, ποιους ανθρώπους πληγώνεις και ποιους ανθρώπους προσβάλλεις. Αυτή η στοιχειώδης έλλειψη ανθρωπιάς και πολιτισμού και ψυχικής καλλιέργειας χαρακτηρίζει πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Πάρα πολλούς ανθρώπους γύρω μας. Και νομίζω αυτό είναι και το βασικότερο θέμα, το βασικότερο εμπόδιο που συναντούμε οι σύγχρονοι άνθρωποι στην ολοκλήρωση της ερωτικής μας ζωής. Γιατί στην ερωτική μας ζωή, εκεί βγαίνουν όλα τα ψυχολογικά και τα ψυχοκολικά μας, θα έλεγα εγώ. Ψυχοκολικά είναι μια έκφραση εντός πολλών εισαγωγικών, την οποία έλεγε μια παλιά μου γειτόνισσα κουτσομπόλα, η οποία μ' άρεσε. Λέει, δεν έχεις ψυχολογικά, εσύ έχεις ψυχοκολικά. Όχι σε μένα, κάπου αλλού το είχε πει. Λοιπόν, βγαίνουν όλα τα ψυχοκολικά μας στις ερωτικές μας σχέσεις. Sorry που σας το λέω έτσι όπως είναι, αλλά έτσι είναι. Ό,τι έχουμε, ρε παιδί μου, αποθυμένο, ό,τι παιδιάστικο, μορουδίστικο, εγωκεντρικό δεν έχουμε αφήσει να φύγει, ό,τι έχει παραμείνει μέσα μας βαθιά ριζωμένο και νυχτωμένο, ότι εμείς δικαιούμαστε ιδιαίτερη μεταχείριση, ότι εμείς είμαστε πολύ σπουδαίοι, ότι το αγοράκι της μαμάς δεν θα μπορέσει καμιά να το πειράξει το αγοράκι της μαμάς. Το αγοράκι της μαμάς είναι πλήρως προστατευμένο από τη μαμά, η οποία μαμά θα το δίνει κιόλας στο αγοράκι της. Θα το μειώσει κιόλας στο αγοράκι της, θα το ευνουχίσει κιόλας στο αγοράκι της, αλλά καμία άλλη δεν μπορεί να πειράξει το αγοράκι της. Όπως και το κοριτσάκι του μπαμπά. Ο οποίος μπαμπάς μπορεί να είναι συναισθηματικά αιμομιχτικός με το κοριτσάκι του. Μπορεί να είναι απαξιωτικός με το κοριτσάκι του. Μπορεί να συμπεριφέρεται με έναν τρόπο καθόλου σεβαστικό προς το κοριτσάκι του. Όμως μην τολμήσει κανείς να μην δώσει στο κοριτσάκι του αυτά που δικαιούται επειδή είναι κόρη του μπαμπά της. Και έτσι περιβαλλόμαστε από αδιάγνωστους, εγωκεντρικούς, ηλιθίους, με αίσθημα κυριότητας, οι οποίοι έχουν το θράσος να λένε στους ανθρώπους, ξέρεις, θέλω εσένα, θέλω το τάδε πρόσωπο, θέλω το παρκά το πρόσωπο, θέλω το ένα, θέλω το άλλο, αλλά τα θέλω όλα. Και τα θέλω όλα δικά μου. Όλα. Δεν θέλω εσύ εμένα να με καταπιέσεις. Δεν θέλω εσύ εμένα να μου βάλεις όρια. Δεν θέλω εσύ να είσαι χτυτικός ή να είσαι χτυτική μαζί μου, γιατί εγώ είμαι ελεύθερος άνθρωπος, ελεύθερος, ανεξάρτητος και καλά μοναχικός και πνευματικός και σούπα μου πες άλλα ντάλα της Παρασκευής στο γάλα, ενώ στην πραγματικότητα ο τύπος ή η τύπισσα αυτό που προσπαθεί να διατηρήσει είναι ένα αίσθημα κυριότητας ότι τα πάντα τα θέλει, τα πάντα τα μπορεί και τα πάντα μπορεί να τα έχει. Ενά, δεν μπορείς να έχεις τίποτα, σοβαρά. Τα μόνα που μπορεί να έχεις όταν λειτουργείς με αυτόν τον τρόπο, τους μόνους που μπορείς να έχεις, είναι ανθρώπους εξίσου δύσμυρους με σένα, εξίσου κακόμοιρους με σένα, ανθρώπους που ζουν τη ζωή τους παρασιτικά, που δεν έχουν τα κότσια, δεν έχουν τα κόπτσια να αγαπήσουν και να αγαπηθούν πραγματικά ανθρωπάκια, ανθρωπάκια σαν και σένα, που θα σε κοροϊδέψουν ότι σε αγαπάνε, που θα σου πούν είσαι όλη μου η ζωή, αλλά δεν είσαι όλη τους η ζωή. Γιατί και αυτοί έχουν παρακάτω τις ασφάλειές τους, έχουν παρακάτω τα υπόλοιπα πρόσωπα που θέλουν να κατέχουν. Είναι συνεξαρτώμενοι και με άλλα πρόσωπα, δεν είναι μόνο μαζί σου. Είσαι εσύ συνεξαρτώμενος ή συνεξαρτώμενη και με άλλους, όχι μόνο με αυτά τα πρόσωπα.
Τι μπέρδεμα αυτή η ζωή, τι μπέρδεμα, ειλικρινά, πώς μπορείτε όσοι το επιλέγετε φυσικά και ζείτε μια τέτοια ζωή, χαντακωμένη, χαντάκι, ξέρετε την έκφραση τι σημαίνει, χαντακωμένη στην Κυπριακή σημαίνει ζωή λαθεμένη, πώς μπορείτε να ζείτε μια ζωή δανεικιά, μια ζωή που να μην είναι δικιά σας, που να μοιράζεστε σε πολλούς ανθρώπους και πουθενά, που να μην έχετε στην ουσία αίσθηση του εαυτού, που να διαχέεται πλήρως ο εαυτός σας. Ποιος είσαι, ποια είσαι, ποια είσαι, ποια είσαι, πώς ζεις, πώς επιλέγεις να ζεις, ποια είναι η αξία σου ως ανθρώπου, ποιος είναι ο πνευματικός σου αγώνας, ποιο είναι το στίγμα που θα αφήσεις πάνω σε αυτή τη γη. Ότι πέρασες και απάφτωσες πολλούς και πολλές, ότι έπιασες πολλά πράγματα ή ότι κέρδισες τον αγώνα τον καλό, τον πνευματικό. Γι' αυτό εγώ είμαι υπέρ του να λέμε όχι όταν κάτι δεν είναι καλό για μας. Γι' αυτό είμαι υπέρ του να επιλέγουμε το δύσκολο δρόμο, έστω και αν είναι μοναχικός και μοναξιασμένος. Και γι' αυτό είμαι υπέρ του να διαφυλάττουμε τον πυρήνα του εαυτού μας ως οτιδήποτε άλλο. Και άνθρωπος ο οποίος τα θέλει όλα και επιδιώκει να τα έχει όλα, διαχέεται και δεν έχει το πιο σημαντικό, που είναι ο εαυτός του και ο σεβασμός προς τον εαυτό του. Είναι δύσκολες οι ερωτικές σχέσεις στην εποχή μας, γιατί εμείς οι άνθρωποι επιλέγουμε τον εύκολο δρόμο της καλοπέρασης, του παρτακισμού και όλων αυτών που μας έχουν εμπεδώσει οι γονείς μας. Και που επιλέξαμε και εμείς πολύ συνειδητά, μεγαλώνοντας να ακολουθήσουμε αυτό το δρόμο. Γιατί θέλει κότσια η ελευθερία, θέλει κότσια. Και δεν μπορεί ένας άνθρωπος ούτε να αγαπήσει, ούτε να αγαπηθεί ολοκληρωτικά, αν δεν είναι ελεύθερος και αν δεν αγαπάει τον εαυτό του. Αυτές κάποιες σκέψεις οι οποίες μου έχουν έρθει από την πληθώρα μηνυμάτων που έχω διαβάσει, γιατί όπως σας είπα, προετοιμάζομαι για το επόμενο βιβλίο, το οποίο θα είναι μια σπουδή πάνω στον έρωτα. Τον έρωτα της εποχής μας, διαχρονικές εξιστορήσεις έχουν κάνει πάρα πολύ και υπάρχουν εξαιρετικά βιβλία που έχουν γράψει ψυχολόγοι που αναφέρονται στον έρωτα διαχρονικά. Εγώ θα γράψω για τον έρωτα στις μέρες μας, τον έρωτα στις μέρες του παρτακισμού, τον έρωτα στις μέρες του αισθήματος κυριότητας, τον έρωτα το μεσοβέζικο, τον έρωτα τον καημένο, τον έρωτα που στο όνομά του γίνονται εγκλήματα και το πιο εγκληματικό απ' όλα είναι που δεν αφήνουμε τον εαυτό μας να μας αγαπήσει. Καλημέρα, φιλιά. Σας αγαπώ πολύ. Όχι ερωτικά, φιλικά. Και ψυχολογικά.